Θετικά αποτελέσματα έφερε η διαπραγμάτευση αναφορικά με την τιμή του γάλακτος και τη διάθεση τόσο του συμβατικού όσο και του βιολογικού εγωπρόβειου γάλακτος. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ομάδα παραγωγών του συνεταιρισμού επέλεξε να συνεργαστεί για τη γαλακτοκομική περίοδο 2022-2023 με συγκεκριμένη γαλακτοβιομηχανία μετά από διαπραγμάτευση. Οι τιμές διάθεσης, οι οποίες συμφωνήθηκαν, ανέρχονται στο 1,60 ευρώ το κιλό για το συμβατικό πρόβειο γάλα και στο 1 ευρώ το κιλό για το συμβατικό γίδινο γάλα. Οι παραπάνω τιμές προσαυξάνονται κατά 0,02 λεπτά αντίστοιχα για το βιολογικό γάλα. Σύμφωνα με ανακοίνωση, η Ένωση Συνεταιρισμών θα συνεχίσει τη στήριξη των μελών του, προμηθεύοντας με ζωοτροφές αρίστης ποιότητας αλλά και παρέχοντας επιστημονική στήριξη για τη διατροφή και την υγιεινή του ζωικού κεφαλαίου. Όπως είδατε και στην ανακοίνωση που βγάλαμε, ήρθαμε σε μια συμφωνία μαζί με την ομάδα παραγωγών, τη νέα γαλακτοκομική περίοδο. Οι τιμές, θα έλεγα, η τιμή που κλείστηκε για τη νέα σεζόν είναι σχεδόν την ίδια τιμή που είχε κλείσει και πέρυσι. Βέβαια, μακάρι να υπήρχαν και περισσότερες όσον αφορά, αλλά καλύτερη τιμή, αλλά τουλάχιστον παραμένει η ίδια η κατάσταση και βέβαια βλέπουμε και μια αποκλιμάκωση στο κομμάτι των ζωοτροφών, στις πρώτες ύλες. Και αυτό θα έλεγα ότι είναι ένα θετικό για τους παραγωγούς. Κύριε Λιουρί, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο θέμα με το γάλα. Δεν θα φτάνει το γάλα. Είναι πολύ λίγη παραγωγή, σας άκουσα να λέτε σε συνέντευξή σας. Και όσο πάει και μειώνει το ζωικό κεφάλαιο, σε λίγο καιρό δηλαδή δεν θα μιλάμε για τιμές, γιατί δεν θα υπάρχει γάλα, εάν συνεχίσουμε έτσι. Εδώ θέλω να θέσω και τα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στους ελληνικτικούς μηχανισμούς και πρέπει η ίδια η πολιτεία, η σημερινή κυβέρνηση, να δει ειδικότερα με τις εισαγωγές γάλακτος το τι γίνεται, για να μην υπάρχουν νοθεύσεις και να στηρίξει πραγματικά τους παραγωγούς. Όπως είπατε πολύ καλά, γάλα είναι ελάχιστο. Μακάρι και άλλοι συνεταιρισμοί παραγωγή να πάρουν καλύτερες τιμές όσον αφορά στο προϊόν. Αλλά όπως σας είπα, το θέμα είναι σήμερα της κυβέρνησης να το δει, της πολιτείας, να το δει προσεκτικά, με ευλάβεια, ότι να δει το κομμάτι ειδικά των ελέγχων.